Μαζί μας απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Παύλος Πολάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Πολάκη, καλώς ορίσατε στην Crete TV. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Και είστε εδώ σε μία ημέρα που νομίζω γράφεται στην πολιτική ιστορία της χώρας, καθώς δεν έχει καταγραφεί ποτέ στην δημοκρατική Ελλάδα, στην σύγχρονη δημοκρατία της Ελλάδος, να έχουμε μία μεγάλη ανατροπή, δηλαδή ένα κόμμα να χάνει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ένα άλλο κόμμα που ήταν τρίτο μέχρι χθες να αναλαμβάνει τα προνόμια της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βεβαίως αναφέρομαι στην ανεξαρτητοποίηση δύο βουλευτών πρώην συναδέλφων σας. Ναι, όντως έχετε δίκιο. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιο, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Άλλο να διαλέγει ο λαός με την ψήφο του και άλλο τελικά να γίνεται με βάση την ανεξαρτητοποίηση δύο συναδελφισσών βουλευτριών, της κυρίας Τζάκρη και της κυρίας Πούλου, οι οποίοι με σχέδιο και εντολή Κασελάκη προφανώς έδωσαν την τελευταία βολή προκειμένου να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ χωρίς να το δουλέψει ιδιαίτερα, να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Η κυρία Γεροβασίλη έκανε λόγο για αποστασία σήμερα. Ναι, και το ίδιο πράγμα κάνω και εγώ, διότι ξέρετε, όταν ο λαός με την ψήφο του σε κατατάσσει σε μία θέση και κατεβαίνεις με βάση το πολιτικό πρόγραμμα και το σχηματισμό ενός κόμματος, όταν αποχωρείς για διάφορους λόγους, νομίζω ότι πρέπει να αφήνεις την έδρα και να την παίρνει και να δοκιμάζεις την τύχη σου και τη δύναμή σου με βάση τις δικές σου δυνάμεις και τον προγραμματικό λόγο που θα εκπέμψεις εσύ στο λαό. Γιατί λέτε κατ' εντολή, Κασελάκη? Γιατί και η κυρία Πούλου και η κυρία Τζάγκρη εξ αρχής είχαν τοποθετηθεί ως βουλευτές που ήταν κοντά στο ναι, μέχρι χθες πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν τοποθετηθεί και άλλοι είχαν τοποθετηθεί και όμως άλλαξαν γνώμη, γιατί, και να σας πω, και δεν έγινε και τυχαία, γιατί έλεγαν ότι αυτό θα γίνει μετά και τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ της Κυριακής για εκλογή Προέδρου. Νομίζω ότι αυτό που επιτάχυνε τα πράγματα είναι η τεράστια απήχηση της χθεσινής τηλεμαχίας του debate ανάμεσα σε μένα και στους άλλους τρεις συνυποψηφίους μας, η τεράστια ακροαματικότητα που είχε. Δείχνει ότι καταρχήν τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων δεν είναι τα πραγματικά, γιατί είχε μια αντίστοιχη ακροαματικότητα με αυτή την οποία είχε η αντίστοιχη τηλεμαχία και του Κινάλ ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι αυτό επιτάχυνε, διότι ξέρετε κάτι, τώρα ο κ. Κασελάκης είναι υποχρεωμένος να μιλήσει με δικό του προγραμματικό λόγο και πρόταση και όχι με τις πλάτες του ονόματος και της οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ που ξέπλαινε μια σειρά από λάθη και εγκληματικές, ας πούμε, εκφωνήσεις τις οποίες έκανε και οι οποίες δεν είχαν και συμπεριφορές οι οποίες δεν είχαν μια σχέση με αριστερό προγραμματικό λόγο και κυβερνητική προοπτική. Αυτό που λέτε φαίνεται ότι θα το κάνει το Σάββατο και νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τυχαία και η ημέρα που και αυτό δεν είναι τυχαίο, ναι, για να κάνει αυτό. Ναι, ναι, κοιτάξτε, έχει αποδειθεί σε ένα συνειδητό αγώνα υπονόμευσης. Από εκεί και πέρα τώρα, κάθε σούρα τρεις ημέρες και η μεγάλη τέσσερις. Ο κύριος Κασελάκης, όπως και πάρα πολλοί άλλοι που επιλέγουν τέτοια ατομική προσωπική πορεία, πολύ γρήγορα θα δείξει το πραγματικό του μπόι, που σίγουρα δεν είναι ο απογευματινός του ίσκιος. Και μάλιστα, φαίνεται ο πανικός από τη χρήση επιχειρημάτων που είναι από το δεύτερο υπόγειο της ομάδας αληθείας της Νέας Δημοκρατίας και μιλάω για το Μάτι, μιλάω για τα μαύρα ταμεία, μιλάω για όλα αυτά αυτά που είπε για το δημοψήφισμα κτλ. Τα οποία είναι σαν επιστροφή των εργοστασιακών του ρυθμίσεων όταν ήταν στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων στην Αμερική. Και που αποδεικνύει το λάθος το οποίο κάναμε και εγώ προσωπικά, που τον υποστηρίξαμε πέρυσι το Σεπτέμβριο. Ήσασταν από τους ένθερμους υποστηρικτές. Ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους, από τους πρώτους που θεώρησα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκείνη τη φάση, μετά το ισχυρό χτύπημα του 17,8%, που ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε τις ευθύνες του και αποχώρησε και πυροδοτήθηκε η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου, θεώρησα ότι ένας νέος άνθρωπος που ερχόταν με μια υποτιθέμενη επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία στην Αμερική, που τελικά αποδείχτηκε μια σειρά
σειρά από άλλα πράγματα και με ένα λόγο που πέρναγε στην νεολαία θα μπορούσε να βοηθήσει σε μια συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς διαψευστήκαμε, τα πάντα τα κάλυψε ένας εγωπαθής ναρκισισμός χωρίς πολιτικό περιεχόμενο και ιδεολογικό περιεχόμενο, με τα βίντεο στο TikTok με την προβολή της πισίνας σου, του γούστου σου, του πλούτου σου, του σκύλου σου, της προσωπικής σου επιλογής κτλ. Δεν συγκροτείς πολιτικό-κοινωνικό ρεύμα αλλαγής, ούτε σε παίρνουν στα σοβαρά ελληνική κοινωνία. Είναι αντίπαλος ο Στέφανος Κασελάκης που μπορεί να στοιχήσει. Είναι αντίπαλος ο Στέφανος Κασελάκης που στην παρούσα φάση μπορεί να στοιχήσει σε συμμετοχή σε αυτήν τη διαδικασία? Όχι, που γιατί, έχετε μπροστά όχι, σας. Γιατί ο κόσμος μας έχει θυμώσει και θεωρώ ότι η συμμετοχή της Κυριακής θα εκπλήξει πάρα πολλούς. Όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη τη χώρα. Επειδή ο κόσμος μας έχει θυμώσει και επίσης να ξέρετε και κάτι άλλο. Αυτό το χωρίς ιστορικό προηγούμενο της απώλειας της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να είστε σίγουρος κύριε Δασκαλάκη ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αποκατασταθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανακατακτήσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που τον έβαλε ο ελληνικός λαός. Είπατε, κάνατε έναν λεκτικό συγγυρμό συγκρίνοντας το debate του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πολάκη, με το αντίστοιχο του ΠΑΣΟΚ. Και είπατε ότι η τηλεθέαση ήταν σχεδόν ίδια. Ναι. Θα σας πω δύο αριθμούς. 303.000 οι ψηφοφόροι και φίλοι του ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν στον πρώτο γύρο των δικών τους εσωκομματικών εκλογών, 213.000 στον δεύτερο γύρο. Ποιος είναι ο πήχης του ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη Κυριακή? Γιατί ξέρετε, έχω την εντύπωση ότι αποφεύγετε, όχι μόνο εσείς, στον ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα να αναφερόσαστε σε ένα στόχο, σε έναν αριθμητικό στόχο. Στο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, λέγανε ένα στόχο. Το ΠΑΣΟΚ λέγανε ένα στόχο ότι θα φτάσουν 500.000. Αλλά μετά είπαν ότι πιάσαμε την συμμετοχή της προηγούμενης φοράς. Λοιπόν, εγώ δεν υπεκφεύγω. Δεν μπορώ να σας πω ασφαλή εκτίμηση. Γιατί νομίζω ότι ο στόχος είναι πάνω από το εξαψήφιο νούμερο. Τι είναι αυτό που ικανοποιεί τον Παύλο Πολάκη? Δηλαδή ποιος είναι ο αριθμός που ο Παύλος Πολάκης λέει πάνω, εδώ έχουμε κάτι γίνεται. Πάνω από ένα εξαψήφιο νούμερο. Αυτό με ικανοποιεί. Ναι. Και θεωρώ ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις... Άρα πάνω από 100.000. Ναι, θεωρώ ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις η συμμετοχή θα εκπλήξει πολλούς. Γιατί ο δημοκρατικός κόσμος, ο κόσμος της αριστεράς, ο κόσμος που ακολούθησε το ΣΥΡΙΖΑ και ακούμπησε τις ελπίδες του πάνω του και ο οποίος έχει απομακρυνθεί μεν, αλλά δεν έχει πάει αλλού. Δεν έχει πάει αλλού. Αν εμείς, άμα δει από εμάς σοβαρότητα και ισχυρό προγραμματικό λόγο που νομίζω ότι τον ξαναεκπέμπουμε, τουλάχιστον όσο με αφορά, είμαι πολύ καθαρός στο πρόγραμμα των 6 πυλώνων και των βαθιών αλλαγών που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία, αυτός ο κόσμος θα ξαναεπιστρέψει. Πάντως, περίμενα να πείτε πάνω από 150.000, γιατί 150.000 ήταν οι φίλοι και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν ψηφίσει, τον Στέφανο Κασελάκη ως πρόεδρο του κόμματος. Δεν αποκλείει τίποτα να ξεπεραστεί και αυτό το νούμερο, αλλά εγώ θέλω να είμαι φιδωλός γιατί περάσαμε ένα τραυματισμό. Έτσι. Και όταν περνάς ένα τραυματισμό, δεν είσαι όπως ήσουν πριν. Το θέμα είναι το εξής. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Εμάς μας γύρισε την πλάτη περίπου 1.200.000 κόσμος από το 19 και μετά. Αυτός ο κόσμος δεν έχει πάει αλλού. Αν είχε πάει αλλού, θα είχαν εκτιναχθεί κάποιοι άλλοι σχηματισμοί. Ο κόσμος αυτός πήγε στην αποχή. Και ήταν μάλιστα και μια βασική μου διαφωνία την περίοδο 19-23, όταν κάποιοι έλεγαν τότε σύντροφοι ότι πρέπει να έχουμε μια συστημική σοφαροφάνεια και ένα στρογγυλεμένο λόγο για να μην τρομάξουμε τους κεντρώους και να μας ψηφίσουν για να πέσει ο Μητσοτάκης. Εγώ έλεγα και επιμένω και τώρα, ένα παραπάνω τώρα, ότι χρειαζόμαστε ένα ξεκάθαρο προγραμματικό λόγο με αναδιανομή υπέρ της εργασίας, με επανάκτηση δημόσιων αγαθών, με ισχυρό κοινωνικό κράτος, με μεταρρύθμιση στο κράτος και στη δικαιοσύνη, που να εκπέμψει ένα μήνυμα που θα συγκινήσει τον αριστερό και δημοκρατικό ψηφοφόρο που κάθεται σπίτι του να ξαναελπίσει και να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε θα ξανανικήσουμε. Αν το κάνουμε αυτό, τότε θα ξανανικήσουμε. Εγώ αυτό εκπέμπω διαρκώς και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι από την Κυριακή αυτή ή την επόμενη θα είμαι ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ως Παύλος Πολάκης έχετε δεχτεί μια πολύ έντονη κριτική από το κυβερνό στρατόπεδο, από τη Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολλοί από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας σας χαρακτηρίζουν ένα πολιτικό, λέει, που λαϊκίζει. Και μάλιστα σε παραπολιτικές στήλες διαβάζουμε ότι θα είναι, λέει, η ταφόπολα κατ' του ΣΥΡΙΖΑ αν εκλεγεί ο Παύλος Πολάκης. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς? Ότι που έχει γριά στο Πεθυμιώτζη, τα θωρεί και στον Ηρώτζη. Αυτό απαντώ καταρχήν, διότι η Νέα Δημοκρατία ξέρει πάρα πολύ καλά από ποιον κινδυνεύει.
Η Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει από νερόβραστη αντιπολίτευση, δεν κινδυνεύει από θολή περιγραφή μιας ίδιας διαχείρισης. Η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει από συγκεκριμένες διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες περιγράφουν ένα άλλο σχέδιο ανάπτυξης για τη χώρα από αυτό το οποίο υλοποιεί αυτή. Αυτό το σχέδιο εγώ το εκπροσωπώ. Όταν δεν μπορούν να αμφισβητήσουν αφενός το ήθος σου, μιλάνε για το ύφος σου. Όταν δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν επί της ουσίας των θέσεών σου, μιλάνε για λαϊκισμό. Δηλαδή, προσέξτε, θεωρούν λαϊκισμό το να μιλήσεις για το ότι πρέπει να αποκατασταθεί η αξία της εργασίας που κουτσουρεύτηκε, λαιλατήθηκε, κατακριμνίστηκε, ειδικά με τα δύο πρώτα μνημόνια που υλοποίησε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι απαγορευμένος καρπός, κύριε Δασκαλάκη. Mm. Είναι λαϊκισμός. Ξέρετε, μια φορά ο Biden, στην προηγούμενη προεκλογική, όχι ο Biden, ο άλλος, Trump. Ο άλλος που διεκδικούσε, ο Σόντερς, που διεκδικούσε την ηγεσία για την Προεδρία του Δημοκρατικού Κόμματος, είχε πει σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, στο οποίο ήταν ένα συντηρητικό πάνελ, στο κανάλι το Fox. Και λέει, να σας πω κάτι, κύριοι, το να πούμε ότι το 7 δολάρια ορομίσθιο πρέπει να γίνει 15, είναι αριστερό, δεξιό, λαϊκιστικό, κακό, τι είναι? Όλοι είπανε βεβαίως και πρέπει να γίνει. Διότι έχει μείνει καθυλωμένο στα 7-7,5 δολάρια για 15 χρόνια. Και όπως είδατε, ο Biden από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να αυξήσει το ορομίσθιο. Εμείς εδώ τι έχουμε κάνει? Τα μνημόνια υποτίμησαν την αξία της εργασίας ως εκεί που δεν πήγαινε. Ήταν ο τρόπος, ο μισός τρόπος για να βγούμε από την κρίση. Λαιλάτισαν το εργατικό εισόδημα για να κερδοσκοπούν η ολιγαρχία του πλούτου και να μπορεί να συσσωρεύει πλούτο για να βγούμε από τα μνημόνια. Το θέμα ποιο είναι, και το κράτος βέβαια. Το θέμα ποιο είναι, αυτή τη στιγμή που έχουμε βγει από τα μνημόνια, δεν πρέπει να αποκατασταθεί ο 13ος ή ο 14ος μισθός? Είναι λαϊκισμός να πω ότι φέτος η Νέα Δημοκρατία με τη λαιλασία των φόρων έχει εισπράξει 13 δις ευρώ πλεόνασμα. Βγάλτε τα 3 που είναι η σύμβαση με την Αττική Οδό. Που θα μπορούμε να πούμε και κάτι σε αυτό αν έχουμε χρόνο μετά. Που εγώ θα την αναστρέψω αυτή τη σύμβαση όταν γίνουμε κυβέρνηση. Με τα 10 δις σημαίνει ότι έχουμε υπερπλεόνασμα πάνω από 2,5 δις. Γιατί αυτά τα 2,5 δις δεν τα δίνει για να επιστρέψει 13ο μισθό και 13η σύνταξη? Μάλιστα. Αυτό είναι λαϊκισμός? Είναι λαϊκισμός αυτό? Κατά τη γνώμη μου δεν είναι λαϊκισμός. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν και δώσατε εσείς. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Πολάκη. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε γίνει μάρτυρες εδώ στην Κρήτη κορυφαίων στελεχών της βάσης του κόμματός σας να αποχωρούν. Και επειδή στην Κρήτη γνωριζόμαστε μεταξύ μας, δεν είναι αμελητέος αυτός ο αριθμός. Μιλάμε για ανθρώπους που είχαν μία δυναμική που βοήθησαν πάρα πολύ και στην εκλογή πολλών συναδέλφων σας βουλευτών. Δεν έχουμε και ξεκάθαρο τοπίο από ανθρώπους που στο παρελθόν θύτευσαν στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν έχουν πει την άποψή τους. Ποιοι θα κάνουν τις εκλογές την Κυριακή? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ήδη οι κάλπες οι οποίες θα στηθούν στο νομό Ηρακλείου είναι παραπάνω από τις κάλπες που στήθηκαν για την εκλογή των συνέδρων. Βρέθηκαν, σήμερα είχαμε μια πολύ μαζική εκδήλωση στο εργατικό κέντρο. Βλέπουμε και σχετικά πλάνα. Μια πολύ μαζική εκδήλωση στο εργατικό κέντρο. Είχαμε, πώς το λένε, είχαμε μαζική εισρωή ανθρώπων οι οποίοι έθεσαν τον εαυτό τους στη διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ για να είναι φορευτικές επιτροπές, παρατηρητές, να στήσουν τις κάλπες. Γι' αυτό σας είπα, έχει θυμώσει ο κόσμος μας. Και όταν θυμώνει ο λαϊκός κόσμος, το αποτέλεσμα εκπλήσει τους πάντες. Και ξέρετε, όλοι μας κρινόμαστε σε ένα βάθος χρόνου και ιστορικό. Δεν έχει σημασία μόνο τι ήσουν κάποτε ή τι εξέπεμψες κάποτε. Σημασία έχει πώς τελικά και σε κάθε ιστορική περίοδο αντιστοιχίζεις τη στάση σου με αυτό που είναι το ιστορικά και κοινωνικά αναγκαίο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και αυτή τη στιγμή η αποχώρηση τώρα για να ακολουθήσουμε τον Κασελάκη, ο οποίος, προσέξτε τώρα, γιατί κάποια πράγματα είναι κόκκινες γραμμές. Εγώ στην αρχή που ψήφισα τη Μομφή, θεωρούσα ότι έπρεπε να κατέβει ως υποψήφιος. Γιατί το να μην κατέβει του δίνει το δικαίωμα για ένα μήνα να μην πει μισή κουβέντα για τίποτα και να λέει με αποκλείσατε, δημοκρατία και λοιπά κολοκύθια μετά της Ριγάνεως. Το θέμα ποιο είναι? Όταν ανακαλύπτεις ότι ο πρόεδρος αριστερού κόμματος στην Ελλάδα καταθέτει ψευδές ποθενέσχες για να κρύψει αυτές εδώ τις εταιρείες, κύριε Δασκαλάκη, οι οποίες έχουν, να πλησιάσει λίγο η κάμερα για να σας το δείξω, οι οποίες έχουν έδρα το φορολογικό παράδεισο των νησιών Marshall,
αυτές εδώ οι εταιρείες που δείχνω, το φορολογικό παράδεισο του νησιού Μάρσαλ. Υπήρχε ποτέ περίπτωση, αν αυτό το πράγμα το ξέραμε, να έχει βγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασελάκης? Mm-hmm. Ή υπάρχει περίπτωση να ευδοκιμήσει άνθρωπος σε υποτιθέμενο προοδευτικό κόμμα όταν έχει τέτοιο παρελθόν και πιθανά και παρόν? Τώρα μην. Αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν, εγώ τους καλώ όλους να το ξανασκεφτούν. Να το ξανασκεφτούν. Διότι ο τόπος έχει ανάγκη από ισχυρή αντιπολίτευση σήμερα και κυβερνός αδύναμη αύριο. Ο κύριος Κασελάκης, στην καλύτερη των περιπτώσεων, αυτό που μπορούσε να κάνει είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ μικρό, μικροσκοπικό, που να ασχολείται με ένα μέρος των δικαιωμάτων. Και τίποτα άλλο. Και επίσης δεν έχουμε ανάγκη ένα ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, που να κολλήσει σε μια ελεγχόμενη κεντροαριστερή λύση. Πιέζω λίγο το χρόνο, γιατί είναι ηγεμονική δύναμη και κυβερνώντα. Δυστυχώς, κύριε Πολάκη, στο δελτίο ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Το ξέρω, θέλω και λίγο... ευχαριστώ, γιατί μάλλον καταλαβαίνω ότι ήδη τον υπερβήκαμε. Δεν πειράζει. Ναι. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, κλείνοντας. Mm-hmm. Ποια είναι η βασική διαφοροποίηση του Παύλου Πολάκη σε σχέση με τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Φαραντούρη και τον κύριο Γκλέτσο? Τι είναι αυτό που είναι ένα θετικό στοιχείο που θα μπορούσε να απογειώσει τον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ, που είναι λαβωμένος? Θα σας το πω. Θεωρώ ότι είμαι πολύ πιο ξεκάθαρος σε προγραμματικό επίπεδο. Δηλαδή, εγώ μιλάω Εθνική Τράπεζα στο δημόσιο και με συγκεκριμένο τρόπο απόκτησης. ΔΕΗ το 51% για να ελέγξουμε την κερδοσκοπία στο ρεύμα. Τα ΕΛΠΕ υπό δημόσιο έλεγχο, προκειμένου να ελέγξουμε το καρτέλ με τη Motor Oil και τον τριπλασιασμό του ποσοστού κέρδους το οποίο υπάρχει. Είμαι πολύ ξεκάθαρος σε σχέση με το διπλασιασμό των αμοιβών του υγειονομικού προσωπικού, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε σύστημα υγείας σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν αρκετές προγραμματικές διαφορές. Υπάρχει το ιστορικό, που θεωρώ, του επιτυχημένου έργου την περίοδο την οποία ήμασταν κυβέρνηση. Δεν υπάρχει νοσοκομείο από το Διδημότυχο μέχρι την Ιεράπετρα που να μην έχει μηχάνημα ή εξοπλισμό ή κτηριακή αναμόρφωση ή προσωπικό το οποίο να είχε γίνει επί της δικιάς μας διακυβέρνησης. Εδώ στο Παγνή, για παράδειγμα, έτσι, μπήκε το πρώτο σπεκτσιτή. Ήρθε το πέτσιτή με τη δικιά μας συμμετοχή, και αν δεν είχε βγει η Νέα Δημοκρατία θα υπήρχε και το μηχάνημα παραγωγής ραδιοφαρμάκου και δεν θα ξόδευαν τόσα λεφτά στις πτήσεις που έρχονται κάθε μέρα από πάνω. Τη μονάδα του αιμοδυναμικού στα Χανιά, η οποία σώζει τέτοια, τους δύο αξονικούς και στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία. Λέω μερικά παραδείγματα. Έχω αποδείξει λοιπόν ότι, δεύτερον, έχω αποδείξει ότι εγώ παίρνω απόφαση, γιατί εγώ είμαι γιατρός, χειρουργός, εντατικολόγος και έχω αναμετρηθεί με την απώλεια της ανθρώπινης ζωής σε δευτερόλεπτα. Και έχω εκπαιδευτεί στο να παίρνω αποφάσεις υπό πίεση, λαμβάνοντας υπόψη πάρα πολλά ερεθίσματα και να υλοποιώ τις αποφάσεις. Οπότε αυτό είναι, νομίζω, το συγκριτικό μου πλεονέκτημα. Και βεβαίως, τι λέτε στους κριτικούς? Γιατί θέλω να σας πω, και θα σας το πω έτσι λίγο πειράζοντάς σας, έχουμε κριτικό πρωθυπουργό, κριτικό πλέον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να είναι κριτικός και ο πρόεδρος του τρίτου κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν έχω αυτή τη φιλοδοξία στη ζωή μου από τη στιγμή που αποφάσισα να κατέβω υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην Κρήτη όμως είστε τώρα. Εάν είμαι στην Κρήτη. Εάν. Και είστε και κριτικός. Προσέξτε. Εάν οι σύντροφοι, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο δημοκρατικός προοδευτικός κόσμος που έρθει να ψηφίσει και που τον καλώ να ψηφίσει μαζικά στις εκλογές της Κυριακής αυτής, μου κάνει την τιμή να με εκλέξει αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος. Κύριε Πολάκη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Σας εύχομαι καλή δύναμη, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Δασκαλάκη, να είστε και εσείς.